τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Μακρακόμης. Εσείς είστε εδώ και αρκετές μέρες εκεί. Εμείς είμαστε σχεδόν περίπου, ξεκίνησαν τα παιδιά από το Σύλλογο της Ανθήλης εδώ περίπου και 10 μέρες, 2 εβδομάδες. Ναι. Μεγαλώνει η δύναμη, όπως βλέπουμε, των κινητοποιήσεων συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Είναι θετικό που γενικά σε πανελλαδικό επίπεδο αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των συναδέλφων που παίρνουν θέση μάχης. Εκεί που εμείς θέλουμε να δώσουμε μια βαρύτητα είναι στα αιτήματα. Πολύ σημαντικό αυτό, βέβαια. Πολύ σημαντικό. Και ότι θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός μικρού, μεγάλου, με να φύγει ο μικρός και ο μεσαίος κτλ. Που ακούγονται αναδιαστήματα. Και ότι π.χ. στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό που είναι και θέματα εχμής, εμείς διεκδικούμε... Στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα είχαμε επεισόδια με τον κύριο Κουστό. Ναι, γνωρίζω, είμαι ενήμερος. Έχει γίνει χαμός. Για δείξτε μου λίγο τι έγινε στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας σήμερα, στην περιοχή της Κομωτινής. Δώστε μου και ήχο σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν από το πρωί, εκεί όπου εμφανίζεται ο Υπουργός, ο κύριος Αποστόλου, τον αποδοκιμάζουν και είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι δεν συζητάμε μαζί σου, Υπουργέ, εάν δεν αποσύρεις ουσιαστικά όλο αυτό το ασφαλιστικό, να φέρεις κάτι άλλο. Έτσι είπαν στη Βόρεια Ελλάδα. Την ίδια θέση έχουμε και εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, σε όλη την Ελλάδα σας είπα βγαίνουν χιλιάδες αυτή τη στιγμή συνάδελφοι σε μπλόκα. Τα μπλόκα που βγαίνουν σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν ενιαία γραμμή στα αιτήματα. Προφανώς, προφανώς. Εμείς π.χ. συντονιζόμαστε με τον μπλόκο που θα στηθεί στη Θεσσαλία, είτε είναι στην Νίκαια είτε είναι οπουδήποτε αλλού, που θα είναι και το μεγαλύτερο μπλόκο στην Ελλάδα, με τον μπλόκο του Προμαχώνα, με τα παιδιά από τη Λιβαδιά είμαστε σε επικοινωνία στο Κάστρο και βλέποντας και κάνοντας. Εμείς διεκδικούμε και υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των μικρομεσαίων παραγωγών. Αν έρθει ο Αποστόλου εδώ, ναι, θα του πείτε δεν συζητάμε μαζί σου αν δεν το αποσύρεις. Φυσικά και συζητάμε. Α, συζητάμε. Να δεσμευτεί πάνω στα αιτήματά μας. Αυτά, ναι, είναι τα αιτήματα. Δεν κάνουμε πίσω από αυτά. Mm-hmm. Αυτά είναι τα αιτήματά μας. Ζητάμε 30.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. Ναι. Αυτό προσδιορίζουμε ότι είναι οι ανάγκες μιας οικογένειας για να ζήσει. Και από εκεί και πέρα να μας φορολογείς προοδευτικά. Δεν λέμε να μην φορολογηθούμε. Τι πρέπει να ξέρουν οι συνάδελφοι. Πάνω το μήνυμά σας. Το μήνυμά μας είναι ότι θα πρέπει να κατέβουν όλοι στη μάχη, μην κανένα στο σπίτι και να διαλέξει ο καθένας εκείνα τα αιτήματα που θεωρεί ότι εκφράζουν τα δικά του συμφέροντα. Επίσης έχει εκφραστεί και μια θέση όσον αφορά το ασφαλιστικό. Να μείνουν στον ΟΓΑ όσοι έχουν 70% αγροτικό εισόδημα και άνω. Αυτό περίπου πετάει πάνω από 300.000 αγρότες, οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν και άλλα επαγγέλματα, εκτός ασφαλιστικού φορέα ΟΓΑ. Μάλιστα. Εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και να πάμε αυτό το αίτημα, γιατί με ένα εχθρός μου δεν είναι ο συνάδελφός μου που πάει και στην οικοδομή ή που άνοιξε ένα μπακάλικο γιατί δεν τον φτάνανε τα αγροτικά εισοδήματα. Αυτόν τον θέλω μαζί μου, θέλω να υπερασπιστώ και τη δική του επιβίωση και από κοινού να πάμε να δώσουμε τη μάχη να πετύχουμε τους στόχους μας. Που οι στόχοι μας θα πρέπει να είναι να ζήσουμε καλύτερες μέρες και εμείς και τα παιδιά μας. Καλύτερες μέρες δεν ζούμε τρώγοντας ο ένας τον άλλον, αλλά υπερασπιζόμενοι ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην εκπομπή. Τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έγινε σήμερα στην Ανατολική Φθιώτιδα. Ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο Αποστόλης ο Γλέτσος, βγήκε μαζί με τους αγρότες. Δημιούργησαν ένα μπλόκο στην παλιά Εθνική Οδό πλέον, ουσιαστικά στην πρώην Εθνική Οδό.